Δεν είναι μόνο μέρα μνήμης σήμερα, αλλά είναι και μέρα υπόσχεσης να συνεχίσουμε στα ιδανικά που πάλεψαν και ο Παπαδημήτρης Κουτσούμπας, οδηγώντας τον εαυτό του, το γιο του και άλλους τελικά από τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές στο θάνατο, αλλά ο θάνατος σημαίνει αθανασία στη σκέψη μας, στη ζωή μας, αλλά και τελικά η θυσία τους αποδίδει καρπούς, γιατί συνεχίζουμε αυτό το μεγάλο ηρωικό αγώνα που έκαναν εκείνοι οι αμύτες αγωνιστές, αλλά και οι μετέπειτα συνεχιστές τους σε όλους τους αγώνες του λαού μας. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη σε όλους, ευχαριστώ όλους σας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, γιατί έχουμε δύσκολους αγώνες μπροστά μας. Ξέρετε, ανακοινώθηκε ήδη η ημερομηνία των εκλογών για τις 21 του Μάη. Είναι μια δύσκολη μάχη. Θα πρέπει σε αυτή τη μάχη ο ελληνικός λαός να βγει πιο δυνατός. Πιστεύουμε ότι μπορεί ο ελληνικός λαός το κίνημά του να είναι πιο δυνατός και να έχει αποτελέσματα στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, για να ανοίξει ένας δρόμος καλύτερος για αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, προς το συμφέρον των εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, της νεολαίας, των γυναικών, όλων των οικογενειών που υποφέρουν όλα αυτά τα χρόνια από την πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και αυτό μπορεί να γίνει, πιστεύουμε, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή. Επειδή θα πέσουν πολλά εκβιαστικά διλήμματα, θα πέσουν πολλές υποσχέσεις, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες τελικά δεν ανταποκρίνονται ούτε στην πραγματικότητα, που τις ξεχνάνε τα διάφορα κόμματα που κυβέρνησαν και θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν την επομένη αμέσως των εκλογών. Το ΚΚΕ, ξέρετε, ότι θα είναι μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, θα είναι μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, και θα παλεύει για να έχει ο εργάτης, ο αγρότης, η οικογένεια, η λαϊκή, πραγματικά αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες. Και ειδικά εδώ στη Φθιώτιδα αξίζει να υπάρχει βουλευτής του ΚΚΕ. Τόσα χρόνια, δεκαετίες δεν υπήρχε, και είδατε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Συνήθως εκπροσωπούμαστε στη Βουλή εδώ στον Ομό από τα κόμματα του κατεστημένου, από τη Νέα Δημοκρατία, παλιότερα από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτές. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα των μνημονίων καταργήθηκαν, ούτε άλλοι νόμοι καταργήθηκαν. Αντίθετα, νομοθετούνται συνεχώς αντιλαϊκά μέτρα και έρχονται και καινούργια μέτρα αυτή την περίοδο μετά τις εκλογές. Γι' αυτό χρειάζεται βουλευτής του ΚΚΕ και από τη Φθιώτιδα. Χρειάζονται πολλοί βουλευτές από όλους τους νομούς της χώρας, έτσι ώστε να δυναμώσουμε, να αποκαλύπτουμε, να σας ενημερώνουμε έγκαιρα και να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να πιέζουμε, να διεκδικούμε, ώστε να έχουν αποτελέσματα τα αιτήματά σας. Για παράδειγμα, τα ζητήματα της αγροτιάς, εδώ μια αγροτική περιοχή με μεγάλη καλλιέργεια, ξέρουμε που έχει φτάσει το κόστος παραγωγής. Στο Θεό. Και βεβαίως ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει, δεν μπορεί να μείνει στο χωριό του. Έτσι παρουσιάζεται και το φαινόμενο, συνεχώς να συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, να αδειάζουν τα χωριά μας, να αδειάζουν οι πόλεις μας στην Ήπεθρο και να οδηγούνται όλοι προς το κέντρο ή να φεύγουν οι νέοι μας προς το εξωτερικό. Αυτά, σε αυτά πρέπει να μπει ένας φραγμός, πρέπει να μπει ένα τέλος. Αλλά χρειάζεται άλλη πολιτική, χρειάζεται πραγματικά ο λαός να είναι στην εξουσία, χρειάζεται να έχει την οικονομία, την παραγωγή στα χέρια του, χρειάζεται να ελέγχει τους εκλεγμένους και να μπορεί να τους ανακαλεί ανά πάσα στιγμή. Τέτοιο πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ, γι' αυτό αγωνίζεται, και ξέρετε ότι εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Δεν αλλάζουμε τις μάσκες όπως οι άλλοι παίζουν τη μασκαράτα και τις κοκορομαχίες στη Βουλή με διάφορα επιμέρους ζητήματα. Γιατί υπάρχουν κεντρικά στρατηγικά ζητήματα που καθορίζεται η πορεία του τόπου. Και όχι να ασχολούμαστε με τα σκανδαλάκια, τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα όλη την ώρα,
και να μην ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανικής παραγωγής, της ανάπτυξης του τόπου μας, το πώς θα προστατευτεί η κατοικία του εργαζόμενου, πώς θα γίνει πιο φτηνό το ρεύμα, πώς θα σταματήσει να πληρώνουμε, να σταματήσουμε να πληρώνουμε φόρους συνεχώς. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός πληρώνει το 95% της φορολογίας, όπως είδατε από την έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής προχτές, και οι μεγάλοι βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι να πληρώνουν μόνο το 5%. 95% η λαϊκή οικογένεια, ο εργάτης, ο αγρότης, 5% μόνο φόρους για τους πολύ μεγάλους που δεν ξέρουν τι έχουν. Δισεκατομμύρια για να τα βγάζουν στο εξωτερικό ή για να αυγατένουν τα κέρδη τους. Με αυτά τα λόγια λοιπόν τα λίγα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και άλλη φορά, άλλωστε παρακολουθείτε τις θέσεις του ΚΚΕ, θα τα πούμε και στη συνέχεια και τις επόμενες μέρες. Σας καλώ και εδώ, στο χωριό, σε όλη την επαρχία Δομουκού, σε όλη τη Φθιώτιδα, να ενισχύσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.